Γεια σου Κώστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Εξακολουθείς πάντως να είσαι επιφυλακτικός, έτσι. Σε όλα τα μεταγραφικά μέτωπα. Κοίτα, για τον Γουίλιαν θα πω ότι για να ήρθε εδώ, δεν ήρθε για βόλτα προφανώς. Ναι, ναι. Έτσι. Εντάξει, θα τον πάω από το Καραϊσκάκι, θα τον πάω από το Ρέντι. Έχει έρθει πάντως ο Γουίλιαν. Ναι, ναι. Είναι από εδώ. Χτες 11 η ώρα το πρωί. Χτες ναι. Το είπαμε πρώτοι. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Ότι θα ερχόταν. Ξέρεις, άμα δεν βλέπεις καμιά φωτογραφία, δεν βλέπεις τίποτα, λες ρε, ήρθε, δεν είναι. Όχι, ήρθε, απλά ήρθε αργά. Mm-hmm. Μάλλον ήρθε με το Μαρινέκι, το ιδιωτικό αεροσκάφο, συγγνώμη. Μάλιστα. Αυτά από εδώ, τα ακούστε, παιδιά. Εδώ. Νομίζω ότι θα τελειώσει. Δεν ήρθε για βόλτα. Τώρα ξέρεις, με τις μεταγραφές τα έχουμε πει και ναι, ναι, πολλές φορές. Όταν μπαίνουν τα χαρτιά και το βάζουμε κάτω και λες το ένα, ξέρω εγώ το άλλο. Εγώ από ό,τι κατάλαβα από αυτά που ο Μαρινάκης στο περιθώριο της κλήρωσης, που εξήγησε το Ποντένσι, όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές. Το είδαμε και με τον Ντόι, ναι, με τον Ντόι, λέω, με τον Γκάρμου. Ναι, ναι, ναι. Ήρθε, δεν έρχεται, ήρθε, έρχεται, δεν έρχεται, τελειώνει, τον θέλουμε. Θα μείνω εδώ και τελικά ο Κάρμου ήρθε στον Ολυμπιακό. Για τον Όρτα, τα πάω ένα-ένα τώρα που τα θυμάμαι, επειδή είδα χθες την Μπράγκα στο 0-0 με τη Ζιλ Πιθέντε. Έχει τελειώσει, τον βάζει βασικό. Τον βάζει βασικό. Ναι, βασικός. Και ήταν και πολύ καλός πάλι. Με το νούμερο 10 πέσει. Ναι. Οπότε ο Ολυμπιακός ψάχνει τώρα το Ζίγετς, κοιτάει πολύ, της Γαλατά. Δύσκολη μεταγραφή αυτή. Ναι, γιατί όχι, έχει μεγάλο συμβόλαιο. Πρέπει να σου πω πάντως, αν και είναι εύκολο να γίνουν συνειρμοί, ότι και αυτός έχει μπει σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο, αλλά δεν ξέρουμε πού πάει. Έτσι λένε από την Τουρκία. Δεν το ξέρω αυτό, αν έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Αλλά... Όχι, μπήκε σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο και έφυγε από την Τουρκία. Λένε οι Τούρκοι, αλλά δεν λένε ποιος είναι ο προορισμός. Είναι η Σαουδική Αραβία, είναι κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Ναι. Πάντως, αυτό που είπε ο Βαγγέλης το πρωί, τόσο είναι, έχει μεγάλο συμβόλαιο. 2.800 τόσο. Πολλά λεφτά. Ναι. Και τα Ολυμπιακός τώρα αναγκαστικά, Γιώργο, θα πρέπει να δώσεις από τους δύο παίκτες, Extreme και Half. Κάποια χρήματα, ναι. Τα λεφτά. Ο Ζίγετς μπορεί να παίξει και εσωτερικός Half. Μπορεί, δεν είναι μόνο Extreme. Ναι, ναι. Και ο Will μπορεί έχει να παίξει. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Έχει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο Will πρέπει να τελειώσει σήμερα. Να τελειώσει σήμερα, λες. Να πάρω αυτό το ρίσκο. Και από εκεί και πέρα θα πάρει και ο αριστερό μπακ Ολυμπιακός. Αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβει να το πάρει μέχρι τις 4 του μήνα που θα δηλωθεί η λύσα στην Ευρωπαϊκή, για την Ευρωπαϊκή, για την Ευρώπη. Άρα βλέπεις συνολικά 3 μεταγραφές, Κώστα. Ναι. Και αν υπήρχε χρόνος θα γινόταν και τέταρτη με στόπερ για να έφευγε ο Μπιανκόν. Αλλά μάλλον δεν προλαβαίνουν από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα. Ο Γουίλιαν και αυτός έχει έπαιρνε καλά λεφτά στην Φούλαμ και εδώ θα απαιτηθεί μια υπέρβαση, έτσι δεν είναι. Ό,τι έκανε ο Γουίλιαν, δεν καταλαβαίνω. Λέω και ο Γουίλιαν έπαιρνε καλά λεφτά στη Φούλαμ και αυτό. Ναι, και ναι, ναι, δεν ξέρω τι λεφτά έπαιρνε, απλά ξέρω ότι ο Σίλβα τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση και μάλιστα σήμερα στον πρωταθλητή έχει κάνει κάτι δηλώσεις που λέει ότι πραγματικά πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, το ξέρουμε. Αλλά μπορεί να παίξει ακόμα. Κοίταξε τον Ολυμπιακό. Το ψάχνουν αυτό πολύ, δηλαδή το χαρακτήρα, γιατί έρχεται ο άλλος, όπως γιατί ήρθε ο Βαλμπουενά στα 34, γιατί ήρθε ο Ελ Αραμπί στα 32, έτσι, δηλαδή δεν με νοιάζει αν είναι 32, 33, 35, αλλά γιατί θα έρθεις, αν είναι να έρθεις για να βάλεις ένσημα, δεν θέλουμε. Το ψάχνουν πολύ έτσι. Καλά, έχουν και καεί πάνω στο θέμα αυτό. Ναι, δηλαδή ο Κοβάσεβιτς το κοιτάει πολύ. Αυτό το πράγμα. Προφανώς μαζί με το Μεντιλίμπαρ, έτσι. Δεν είναι να αναφέρουμε, άντε να φέρουμε και ό,τι να είναι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τον Γουίλιαν που είναι πιο προχωρημένη υπόθεση και είναι εδώ και το πιθανότερο είναι, όπως είπες και εσύ. Μπορεί και εντός της ημέρας. Μπορεί και εντός ημέρας να κλείσει. Έχουμε την περίπτωση που Ζίγετς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όμως. Του Ναχή είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση γιατί αυτό μπορεί να τον πει ο Ολυμπιακός μεθανισμό. Μάλιστα. Από τη Μαρσέη. Δεν τον θέλει ο προπονητής. Α, δεν τον θέλει ο προπονητής της Μαρσέη. Της Μαρσέη. Ναι. Γιατί τον είχε και εκτός αποστολής στο Σαββατιάτικο μάτς, κέρδισε 3-1, δεν θυμάμαι με ποιον, και τον είχε εκτός αποστολής. Ναι. Δεν τον υπολογίζει, εν πάση περιπτώσει. Λέει ότι έχω πολλούς παίκτες εκεί, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν τον ξέρω,
Ρώτησε. Ούτε και εγώ το ξέρω, ναι, και εγώ ρώτησα, δεν έχω εικόνα. Και μπορεί να παίξει και στο 8 και στο 10, λένε. Αυτός είναι χαφ, δεν είναι εξτρέμ, ναι, να το ξεκαθαρίσω. Ναι, αυτός είναι χαφ. Τώρα για τον Δανό, τον Έριξεν που... Ακούστηκε, ναι. Το ακούστηκε. Δεν θα απέκλαια μια τέτοια περίπτωση. Δεν το ξέρω το θέμα, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Αλλά δεν αποκλείται το Ολυμπιακό να γίνει μια τέτοια κίνηση. Τώρα δεν ξέρω, έχει συμβόλαιο στη Μάντσεστερ. Ναι, από ό,τι ξέρω έχει ένα χρόνο ακόμα. Α, άμα έχει ένα χρόνο ακόμα, άρα θα πρέπει να πέσουν λεφτά. Ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι το πιο πιθανό, τώρα να μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι το πιο πιθανό να έρθει ο Έριξεν. Κοίτα ρε φίλε. Βέβαια, εγώ τον Ολυμπιακό το... και τον Βαγγέλη Μαρινάκη ποτέ δεν μπορείς να είσαι ναι. σίγουρος. Εδώ υπάρχει όμως ένας αστερίσκος. Εγώ εδώ και καιρό λέω, συνέχεια έχω γίνει κουραστικός, εχθές τσακώθηκα και με ακροατή το πρωί. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν το financial fair play. Ναι. Και μου λέει, με είπε κάποιος ότι εσύ τι είσαι λογιστής του Ολυμπιακού. Δεν είμαι λογιστής του Ολυμπιακού. Απλά προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο ότι αυτό το financial fair play είναι σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Για όλες τις ευρωπαϊκές και όχι μόνο ομάδες. Τώρα άρχισε να γίνεται πρόβλημα και για τη Σαουδική Αραβία, όπως είδες. Η μεταγραφή ναι, του Φορτούνη πέρασε από χίλια κύματα μέχρι να εγκριθεί. Ο Όλμος στην Μπαρτσελώνα. Βρέθηκε χορηγός που έδωσε τα 60 εκατομμύρια για να γίνει μεταγραφή. Της Μπιλμπάου, τον Νίκο Γουίλιαμς, δεν μπόρεσε να τον πάρει. Δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τα χρήματα. Τα χρήματα. Λοιπόν, δεν τα λέω για να κάνω... Ξέρεις να τα ξεμπερδεύουμε λίγο. Είναι άλλο η τσέπη του ιδιοκτήτη και άλλο η τσέπη της ομάδας. Δηλαδή τι πιστεύει κανείς, ότι άμα ήθελε ο Μαρινέξο να βάλει 40 εκατομμύρια από την τσέπη του για να πάρει 5 μεταγραφές δεν μπορούσε. Μπορεί. Δεν μπορεί όμως. Δεν τον αφήνουν πλέον τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω σε κάποιον. Έρχεται ένας άλλος λοιπόν φίλος του Παναθηναϊκού και λέει μετά, αφού τα λέει όλα αυτά, και γιατί ο Αλαφούσος, δεν ξέρω τι ήταν του Παναθηναϊκού, μπορεί να ήταν και του Ολυμπιακού. Γιατί ο Αλαφούσος έχει δώσει 20 εκατομμύρια. Ναι. Ο Αλαφούσος στη τα σούμα. Προηγούμενα χρόνια στη Σούμα, ξέρεις τι συμβολέ έχει, μόνο του Μπερνάρ πέρσι. Ήταν ναι, που ήταν ψηλά. Ξέρεις, δεν τα έχω τώρα μπροστά μου, τα διάβασα χτες, τα είπα χτες με τον Λιώρη και τον κύριο Νίκο το Σάββατο βράδυ. Ξέρεις τι συμβόλαια έχει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορείς να διανοηθείς. Και αυτά τα 30 εκατομμύρια που έβαλε ο Μαρινάκης για αύξηση του κύκλου κεφαλαίου πήγαν για να καλυφθούν αυτά τα κενά τα οποία υπήρχαν. Από τη στιγμή που τρία χρόνια δεν πα στο Champions League. Πέφτουν τα έσοδα κατακόρυφα. Είναι 100 εκατομμύρια μάνι μάνι. Ναι, στα τρία χρόνια είναι. Φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός πήρε το Conference League και τα έσοδα συνολικά ήταν 17 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός θέλει τρεις παίκτες. Ασφαλώς και θέλει. Γιατί κάποιος μου είπε χτες, μόνο ο Βερβελές λέει ότι θέλει παίκτες και δεν λέει και οικονομικά θέματα. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Διονύσης, ο φίλος μου και οι άλλοι. Εγώ μιλάω εγώ για μένα. Ναι, με βάση το δικό σου ρεπορτάζ. Όχι και τη λογική. Δεν είναι μόνο ρεπορτάζ, είναι και η λογική. Δεν μπορείς να έχεις έξοδα περισσότερα από τα έσοδά σου. Μπορείς να το καταλάβεις, ρε φίλε. Άμα δεν μπορείς, τι να σου πω. Δηλαδή, κάποιος απαιτούσε να πάρουμε τον Γκάρμο, τον Όρτα και τον Μποντένς. Ξέρεις πώς το κάνουν όλοι αυτοί. 33 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Γιατί πρέπει να πληρωθούν οι ομάδες, αυτό λες. Χωρίς τα συμβόλαια. Ναι, χωρίς τα συμβόλαια. Έτσι. Πώς θα μπουν αυτά τα λεφτά. Αυτό προσπαθώ να δώσω στον κόσμο. Καταλάβει, μπορεί να γίνομαι κακός, αλλά εγώ λέω αυτά που ξέρω. Και αυτά που ισχύουν. Τώρα, άμα θέλει κάποιος να φέρει τον, όπως έγραψαν χτες, δεν ξέρω κάτι ονόματα τρελά, τι να σας πω, είναι εκτός πραγματικότητας. Ναι. Τώρα, για τον Νεϊμάρ. Ναι. Δηλαδή, ναι, εντάξει, τώρα εξεπίει η κατάσταση. Ναι. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Γουίλιαμ, πιθανότατα να κλείσει μέσα στην ημέρα, ο Ολυμπιακός έχει περιθώριο μέχρι και μεθαύριο, έτσι το βράδυ. Μέχρι την Τετάρτη ξημερώματα. Όχι, μέχρι την Πέμπτη ξημερώματα. Μέχρι την Πέμπτη ξημερώματα να δηλώσει. Μπορεί να πάρει παίκτη και μετά. Ναι, αλλά δεν θα τον έχει στην Ευρώπη. Ποιο θα έρθει κανένα παίκτη του τύπου Williams ή οποιοδήποτε άλλο καλού που δεν θα ξέρει ότι θα παίξει στην Ευρώπη. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Εδώ ο Χουάνγκ έφυγε από τον Ολυμπιακό για να πάει στον Ερυθρό Αστέρα για να παίξει στο Champions League. Ο οποίο παρεμπιπτόντω παίρνει μεταγραφή. Στη Φέγγενορντ που και αυτή πάει στο Champions League. Έτσι. Ναι. Άρα. Ψάχνουν όλοι το να κίνδυνο. Παίζουν στην Ευρώπη. Βέβαια. Δεν θα έρθει κανένα παίκτη. Δηλαδή, η ΑΕΚ τώρα, αυτή τη στιγμή, αν θέλει να κάνει μια μεταγραφή, είναι πολύ δύσκολο να την κάνει. Ναι, γιατί δεν έχει Ευρώπη. Ακριβώς.
θα πει ο άλλος, ψάχνει αυτόν, ποιον λένε, το Φοφανά. Ναι, ναι. Πώς θα έρθει αυτός ο Φοφανά και με 10 εκατομμύρια, όταν θα ξέρει ότι θα παίζει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα? Δεν πρόκειται να έρθει. Δεν πρόκειται καν. Εγώ έτσι λέω. Ναι. Εκτίμησή μου είναι τώρα. Ναι. Δεν σου λέω ότι θα βρει center for η ΑΕΚ, αλλά θα βρει center for στα δεδομένα αυτά που θέλει. Δηλαδή για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς το λέγανε τον φαν, τον Ολλανδό που είχε πριν. Τον Φαν Φέρτ. Ένα τέτοιο. Που τι έμενε, ήταν λάθος που τον έδιωξε. Και δεν έχει center for τώρα. Για να πάμε... Θα μου πεις γιατί ανακατεύεσαι με τους άλλους. Συζήτηση κάνουμε. Συζήτηση κάνουμε και δεν ανακατεύουμε. Απλά λέω πώς έχουν τα πράγματα για ό,τι αφορά το οικονομικό και το πόσο σημαντικό είναι να παίζει στην Ευρώπη. Να έχει συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πώς τον είδε τον Ολυμπιακό το Σάββατο? Έκανε το καλύτερο του παιχνίδι από τα τρία. Τα επίσημα. Γιατί ο ΕΣΕ είναι τρομερός και φοβερός και ευτυχώς που δεν έχει έρθει καμιά πρόταση για να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Ή μπορεί να έχει έρθει αλλά να μην λέει Ολυμπιακός, γιατί το έχει πει Ολυμπιακός, δεν το δίνουμε. Mm. Ο Τσικίνιο, γιατί περισσότερο έπαιξε στο οκτάρι. Έτσι, μπράβο. Και όχι στο δεκάρι που τον θέλει. Όχι, είναι υποχρεωμένος να τον βάλει ο προπονητής, αφού δεν έχει άλλο, ναι. Η πάσα που κάνει στο πρώτο γκολ την κάνει ο καλός ο Τσικίνιο του 8, όχι, ναι, του 10. Ναι. Από πίσω δηλαδή. Από πίσω, ναι, γιατί αυτός θέλει να βλέπει γήπεδο. Ακριβώς. Όταν πας και κολλάς στο σεντερφόρ ή στα αυτά, ο Τσικίνιο... Εκεί θες φορτούνη, κύριε. Ακριβώς. Μπορεί να κάνει άλλου είδους παιχνίδι. Ακριβώς. Όταν Τσικίνιο λοιπόν και σε κάνουν τόσο τρομερό παιχνίδι και έχεις στα πλάγια τον Ζέρσον Μαρτίνς, ο οποίος είναι φοβερός και τρομερός, είναι η μεταγραφή του Ολυμπιακού και δεν ξέρω. Συμφωνώ, δηλαδή, αυτή είναι η εντύπωση έξω, ότι είναι έχει σαν μεταγραφή, ναι, φίλε. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει τώρα με αυτά που έχει βάλει. Έβαλε 5 γκολ σε 8 φιλικά παιχνίδια και έχει βάλει ήδη 2 στο πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ο τρόπος που παίζει, σου δείχνει. Δηλαδή εγώ λέω τώρα, δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του Μέντι Λίμπαρ. Παίρνει ο Ολυμπιακός τον Williams, είναι το Ζήγετς. Θα έχει Βίλιαμ, Ζέρσον και Βέλντε. Εκεί εγώ θα σήκωνα τα χέρια ψηλά. Ωστόσο, αριθμητικά του χρειάζεται Προφανώς. Προφανώς δεν το συζητάω. Αλλά εγώ σου λέω, έρχεται το πρώτο μάτς στο Πόρτο. Ναι. Με την Πόρτο, έτσι. Ποιο θα βάλεις? Ελάτε. Θα θέλουν να παίξουν και οι τρεις, να δείξουν. Και ο Μασούρας 4 εδώ που τα λέμε. Εντάξει, ο Μασούρας είναι δεδομένο, ξέρει και αυτός, το έχει καταλάβει ότι θα είναι δεύτερη επιλογή στα έξτρεμ. Άλλωστε, ο Μασούρας, για να το πούμε και την αλήθεια, δεν είναι έξτρεμ. Έτσι. Ούτε εμείς ξέρουμε τι είναι. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ναι, παίζει έξτρεμ, παίζει από τον επιθετικό. Είναι ο παίκτης του προπονητή. Το θέλει ο κάθε προπονητή. Είναι τυχαίο ότι όσοι πέρασαν από τον Ολυμπιακό προπονητές τον έβαζαν μέσα. Έτσι. Αλλά δεν είναι ο καθαρός έξτρεμ αυτός που θέλεις. Είναι πάντως ένας παίκτης ομάδας. Ναι. Και είναι πολύτιμος, τον χρειάζεσαι. 100% χρήσιμος. Και καλό παιδί, καλός χαρακτήρας. Και η επιστροφή του Κάρμο, ρε παιδί μου, μπήκε μέσα, ναι, ναι, σταμάτησε να κάνει φάση Λαμία. Δεν είναι μόνο αυτό, Γιώργο. Ο Κάρμο έχει αυτό, δεν ξέρω, να δούμε και τον Ιταλό, ναι, τον Πιρόλα. Αλλά είναι άσχημος ο Ιταλός. Όχι, πάρα, και από χθες ήταν πολύ καλός. Και στα τρία μάτια ήταν πολύ καλός. Και τάκλινγκ και σωστές τοποθετήσεις, διαβασμένος. Θα σου έλεγα ότι χαμηλά είναι και καλύτερος από ότι είναι ψηλά, παρά τον πόη του. Ναι, και διαβασμένος. Ναι, ναι. Τις διαβάζει τις φάσεις. Αλλά δεν έχει αυτό που έχει ο Κάρμο. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ θέλει του στόπερ να σπρώξουν την μπάλα. Ο Ρέτσος μπορεί με τα λάθη του, ό,τι είναι. Ναι, ναι, το κάνει. Αλλά αυτό το κάνει. Κατεβάζει την μπάλα. Δεν την πετάει όπου να είναι. Ναι. Δεν θέλει να βλέπει εσέ. Που του έλεγε ο Μαρτίνς, ναι, μη σεντράρεις, ναι, γιατί δεν το έχεις, ναι, ή μην ανεβαίνεις γιατί δεν το έχεις, και αυτός πήγαινε και γινόταν μπάχαλο. Ο Κάρμου το έχει αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, και το πώς ανεβαίνει και το πώς περνάει την μπάλα και οι βαθιές πάσεις, σαραντάρες, αυτές μου θυμίζουν του Φορτούνη τις αλλαγές, ναι, που έκανε. Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό κάνει τη διαφορά. Έχει, εγώ νομίζω ότι τον Κάρμου τώρα, εντάξει, ένα χρόνο τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου. Το προχώρησα πολύ, αλλά είναι από τους καλύτερους. Γιατί δεν παίζει στην Πόρτο, την είδα. Και εγώ απορώ πόσο καλύτερος είναι ο Οτάβιο και δεν μπορεί να παίξει. Την είδα την Πόρτο προχθές με τη Sporting Λισαβόνας και έβαλα τα γέλια. 2-0, δεν έκανε ούτε μία φάση. Ούτε μία φάση. Ναι. Μία ευκαιρία έχει κάνει σε όλο το μάτς και έχασε 2-0 εύκολα από τη Sporting Λισαβόνας. Για να δούμε για το Ολυμπιακό που την παίζει, στο Τρακάο την παίζει. Ναι. Είδα και την Πόρτο. Και τη Rangers εχθές με τη Celtic. Δράμα η Rangers. Τρία, ναι, πολύ χάλια. Αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού, γι' αυτό τα αναφέρουμε. Ναι, ναι. Εντάξει, προφανώς το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, λάθος μας που δεν το επισημάναμε.
Είδα και την Μπράγκα χθες. Τους τρεις αντιπάλους τους είδα τώρα. Τους άλλους δεν είναι εύκολο να τους δεις. Από τα άλλα πρωταθλήματα, Καραμπάχ, Μάλμε και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι είναι ευκαιρία, εγώ το λέω, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Και ο Παναθηναϊκός έχει καλή κλήρωση. Και ο ΠΑΟΚ έχει ψηλό καλή κλήρωση. Έχει λίγο πιο δύσκολη. Αλλά μπορούν οι ελληνικές ομάδες να περάσουν και να μας χαρίσουν στην Ελλάδα πολλούς βαθμούς. Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι αυτό το πράγμα. Έχεις χαιρετισμούς από το φίλο σου, τον Βασίλη, τον Βαγγέλη τον Πανταζή. Να είναι καλά, ο Βαγγέλης. Ο Διαμαντής λέει: Γιώργο, πες τον Κώστα από εμένα. Όταν μπήκε ο Κάρμο, κέρδισε η ομάδα 15 μέτρα στο γήπεδο. Ναι, γι' αυτό που εξηγούσαμε πριν. Ναι. Προφανώς και κέρδισε. Ηλία, το πώς φάνηκε στον Κώστα η επανεμφάνιση του Κάρμο, το είπε ήδη ο Κώστας και μίλησε αναλυτικά. Κωστή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες μέχρι εδώ. Να είσαι καλά. Που μας τάπες. Κρατάμε την εκτίμησή σου με βάση το ρεπορτάζ ότι πιθανότατα και σήμερα θα έχουμε ολοκλήρωση του θέματος του Γουίλιαν. Και βλέπεις ότι υπάρχει ζεστό ενδιαφέρον. Θα υπάρχουν εξελίξεις. Επόμενες 2-3 μέρες θα υπάρχουν εξελίξεις. Για τον Ζήγες πρώτα και για άλλους. Ήταν ο Κωστής Σαμοθράκης. Καλή συνέχεια.